Αν κάποιο ένα καινούριο έχει κατάφια διάθεση, αν του ξεφεύγει να πει. Αλλά... αν ήταν στάσιμα τότε που ήμουν να ανοίξουμε εδώ το δίωρο. Το άνοιξε εδώ το φανό. Ναι, το άνοιξε και τα ελευθέρωσαμε τα ξαδίκη. Αυτό είναι κλειστό και δεν, δεν έχει ζωή. Ό,τι και να ρίξεις θα έχει παραμένει. Θα έχει τέτοιο. Τέλος πάντων, που πέφτουν, δεν φύγανε προς τη θάλασσα, σαφώς δημιουργήθηκαν κάποιες συνθήκες οι οποίες πιθανόν να ήταν πιο επιβαρημένες από άλλες χρονιές. Αυτό δεν οφείλεται ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά την ρύπανση. Φέτος η διαφορά είναι στην ποσότητα του νερού. Σαφώς πρέπει να παρθούν μέτρα για να μειωθεί η ρύπανση γενικότερα. Που έπρεπε να παρθούν και πέρυσι και πρόπερσι και όλα τα προηγούμενα 10 χρόνια τουλάχιστον. Για πέστε μας, σας παρακαλώ, αυτό το μπάζωμα αυτό που έχει γίνει, τι ποιο λόγο έχει, για πέστε μας. Αυτό το μπάζωμα γίνεται κάθε χρόνο για να μην επιτρέπει την επίδραση του θαλασσινού νερού προς το ποτάμι την περίοδο του καλοκαιριού που μειώνεται η ροή, μειώνεται η παροχή. Συνήθως όμως με τις πρώτες κατεβασιές ο Ευρώτας το χαλάει και έτσι φεύγουν τα νερά που έρχονται από τον Ευρώτα, φεύγουν προς τη θάλασσα. Φέτος λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων δεν είχαμε τέτοια ροή που να χαλάσει το ανάχωμα και σαφώς οι ρήποι πιθανώς να συγκεντρωθήκαν λίγο παραπάνω από ό,τι ήταν επιτρεπτό αυτή την περίοδο. Και προφυλάσσεται την ηθαλμύρωση και το παραμέσα. Ναι. Αλλά όπως βλέπετε τώρα το νερό είναι καθαρό. Δεν δικαιολογεί δηλαδή την ύπαρξη νεκρών ψαριών κτλ. Εκτός αν υπάρχει μια συγκεκριμένη ρύπανση εδώ τοπική, πιθανώς από κάποια φυτοφάρμακα κτλ. Που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε άμεσα. Ας πούμε, εκτός αν βρεθούμε εκείνη τη στιγμή. Ιδιαίτερο φέτος σε σχέση με πέρυσι, πρόπες και τα λοιπά, εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε εντοπίσει εκτός από τη μειωμένη παροχή νερού στο ποτάμι. Τα συνολικότερα μέτρα που πρέπει να πάρθουν, πρέπει να πάρθουν. Δεδομένο, το λέμε και εμείς από χρόνια, αλλά από εκεί και πέρα και η νομαρχία και η περιφέρεια από ό,τι βλέπω τώρα, αν και θα δούμε, πρέπει να ξεκαθαριστεί. Τι αρμοδιότητες θα έχει και μέχρι πού μπορεί να παρέμβει. Έτσι. Αυτό είναι και το πρόβλημα αρμοδιοτήτων. Ποιος θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Εμείς έχουμε εντοπίσει τα προβλήματα, τα έχουμε συζητήσει και με τον κόσμο κτλ. Είναι γνωστά. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και ποιος θα πάρει τις αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα σε οποιαδήποτε περίπτωση. Κυρία την Περιφερειάρχης, κυρία Τζανετέα, τι έχετε να μας πείτε. Είμαστε εδώ όπως βλέπετε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες που είναι αρμόδιοι για να δούμε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα 25 Ιανουαρίου στον Ευρώτα. Εδώ όπως ακούσατε δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι ο Ευρώτας δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Και προβλήματα ρύπανσης τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά και που πέρα από τα μέτρα που πρέπει η πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς να πάρουν, νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό μας αφορά όλους.
αφορά τους πολίτες και θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι, γιατί δεν μπορεί να ευθύνονται πάντοτε οι άλλοι. Έχουμε λοιπόν ευθύνη όλοι, εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε τις μετρήσεις. Η υπηρεσία μας δεν έχει σταματήσει ούτε μια στιγμή να κάνει τις μετρήσεις. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ρήποι φαίνεται να είναι οι ίδιοι. Βέβαια, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την όποια ρήπανση υπάρχει, και σαφέστατα υπάρχει ρήπανση στον Ευρώτα και το γνωρίζουμε όλοι αυτό.